Ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα εγκλήματα είναι η κακοποίηση μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας. Όταν μάλιστα η γυναίκα αυτή είναι και μητέρα, τότε εις βάρος της κακοποίηση θεωρείται έγκλημα ιδιαζόντος ή δεχθές. Κάποια μέρημνα δεν πρέπει να πάρουν. Πολύ άσχημα. Ίσα γυναίκα δεν το δέχομαι αυτό. Η βία της σημερινής κοινωνίας, μιας κοινωνίας σκληρής και ανδροκρατούμενης, πολλαπλασιάζει στις μέρες μας τέτοιου είδους εγκλήματα. Πράξεις που ακόμα και στις πιο προηγμένες κοινωνίες μένουν τις πιο πολλές φορές ατιμόρυτες. Συνήθως όμως δεν ακούγεται και τόσο πολύ, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Ότι πολλές γυναίκες δεν το καταγγέλνουν αυτό για την κοινωνική ζητοκραυγή και όλα αυτά. Υποθέσεις με θύματα κακοποιημένες γυναίκες μένουν περισσότερο στο σκοτάδι. Αφού τα ίδια τα θύματα είναι υπεράσπιστα, μόνα και τρομαγμένα, φοβούνται να καταγγείλουν τον εγκληματία που μπορεί να είναι ο σύζυγος, ο εραστής, ακόμα και ο πατέρας ή ο αδερφός. Είναι φρικτό αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Πώς αισθάνεστε εσείς ως γυναίκα για κάτι τέτοιο? Τα συναισθήματα είναι απέχθειας για την βαρβαρότητα αυτή. Εννοείται. Κακοποίηση μιας γυναίκας δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας, αλλά και ο εξευτελισμός της προσωπικότητας και η ψυχική καταπίεση που δέχεται καθημερινά. Η δικαιοσύνη χωρίς συγκεκριμένους νόμους και ανειδίκευτους δικαστές δεν βοηθάει όσο πρέπει τα θύματα που ολοένα και αυξάνουν. Η κοινωνία μας, παρά την καλή της πρόθεση, δεν παρέχει ουσιαστική βοήθεια στις γυναίκες που έχουν τέτοιου είδους ανάγκη. Γίνομαι έξαλλη. Τουλάχιστον να σκοτώσουν αυτόν που τα κάνει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τους πιάνουν, κατά πόσο δικαιώνονται οι κοπέλες, γιατί συνήθως βρίσκουν και τον πελά τους, από όσο ξέρω. Στις απρόσωπες μεγαλοπόλεις, αλλά και στις μικρές κοινωνίες της επαρχίας μας, και κυρίως εκεί που η αμάθεια βασιλεύει, οι κακοποιημένες γυναίκες ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, χωρίς την ουσιαστική στήριξη κανενός. Το πρόβλημα είναι οξύ, και καθημερινά γίνεται οξύτερο. Είναι φαινόμενο συχνό. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει, αλλά. Ελπίζω να μην μου τύχει ποτέ, είναι κάτι τρομερό, πιστεύω. Σε ένα πλανήτη που καθημερινά δείχνει το πιο άγριο πρόσωπό του, αναζητούνται λύσεις ουσιαστικές όμως, για να πάψουν οι γυναίκες να είναι τα εύκολα θύματα. Φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής παρακολουθήσαμε το βίντεο που έχει να κάνει με τις κακοποιήσεις των γυναικών, αυτό που είδαμε και πλάνα μέσα από ταινίες. Να δώσω όμως το λόγο αυτή τη στιγμή στον κύριο Αργεντάκη, ο οποίος, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ψυχολόγος και θα ήθελε να μας δώσει το πορτρέτο, αν θέλετε, του άντρα που κακοποιεί με αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες και που, όπως είπε και η κυρία Ευθυμίου, για τους άντρες μιλάμε περισσότερο, γιατί οι γυναίκες. Τα άτομα τα οποία κακοποιούν συνήθως είναι άτομα κακοποιημένα στη μικρή τους ηλικία. Οπότε, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν πιάσουμε και δούμε το ιστορικό ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος φέρεται βάναυσα, θα δούμε σίγουρα ότι κάποιος άλλος του φέρθηκε βάναυσα ή ζούσε σε ένα σπίτι μέσα όπου ο πατέρας, το πρότυπο, φέρονταν βάναυσα στην οικογένεια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι όλα αυτά είναι αποθυμένα, συσσωρευμένα μέσα στον άνθρωπο, στον άντρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που τα εξωτερικεύει πάνω στη σύντροφό του ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και στο παιδί του στη συνέχεια. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ναι. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα ότι είναι άσπρο ή μαύρο, ότι είναι μόνο αυτό. Συντελούν πάρα πολλοί παράγοντες. Πιστεύω ότι μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο πώς θα θωρακίσουμε τη γυναίκα. Αυτό ακριβώς. Να μην μπορεί να είναι ευάλωτη, γιατί κακά τα ψέματα. Ένας ο οποίος είναι ευάλωτος δέχεται πιο εύκολα την απειλή κάποιου. Να τη θωρακίσουμε, εννοείται, κύριε Αργεντάκη, πριν να συμβεί το. Πριν να συμβεί, βέβαια. Πριν να συμβεί. Αν μου επιτρέπετε. Πώς μπορεί να προλάβει κανείς μια τέτοια κατάσταση? Και ο κύριος Βερλέκης αναρωτιέται, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ πώς μπορεί να την προλάβει. Δηλαδή, πώς να περιμένει ότι ο άντρας της, εκτός και αν έχει δώσει τέτοια δείγματα που πλέον τότε είναι δεδομένη, αναμενόμενη συμπεριφορά του αυτή. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποια δείγματα πάντα υπάρχουν. Απλά και δείγματα μόνο τίνει ο ένας εκ του ζεύγους, συνήθως ο ασθενέστερος, τίνει να νομίζει ότι είναι κάτι παροδικό και ότι, μάλιστα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Εσείς είχατε πάρει τέτοια δείγματα, κυρία, ναι, Κοτσίφου, δηλαδή. Να σας πω. Και όμως δεν απευθυνθήκατε πουθενά. Ναι, όχι, απευθύνθηκα και στην αστυνομία. Με αποτέλεσμα, σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πήγε στον παιδικό σταθμό πριν ένα μήνα και άρπαξε το παιδί μου κυριολεκτικά μέσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος από την τάξη. Με αποτέλεσμα, εγώ να πάω στις αρχές, στην ασφάλεια, να καταγγείλω αυτό το γεγονός και δεν έγινε αυτοφόρο ποτέ. Όχι, δεν έγινε αυτόφορο ποτέ. Και ήμουν με το αυτοκίνητο, με το όλο μου το παιδί. Πατέρα, και έτρεχα στους δρόμους να βρω το παιδί μου. Και στην ποτέ δεν έγινε αυτόφορο. Και η κυρία Παπαγιώτη.